Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και ελπίζω όλοι να είστε καλά. Σήμερα, επιτέλους, μετά από πολύ καιρό, έχουμε κάποιο ξεκάθαρο ανταγωνιστή, κάποιο πολύ καλό παίχτη στα TV Box που θα το δούμε μετά το χορηγούμενο μήνυμα για αυτό εδώ το βίντεο. Όπου και είναι το Good Offer 24, το site που θα βρείτε κλειδιά για Windows στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε το link που έχω κάτω στην περιγραφή. Όταν φτάσει στο καλάθι σας, να βάλετε τον κωδικό JUST για να έχετε επιπλέον 30% έκπτωση. Έρχεται το κλειδάκι στο email σας, το πετάτε στην ενεργοποίηση και ενεργοποιείτε τα Windows σας σχεδόν τζαμπαρία. Πέρα από Windows, έχει και Office, οπότε μπορείτε να το πάτε ένα βήμα παραπάνω. Μην ξεχάσετε μόνο τον κωδικό JUST για την επιπλέον έκπτωση. Σήμερα στα χέρια μου λοιπόν έχω δύο ενδιαφέροντα προϊόντα και θα ξεκινήσω με το μεγαλύτερο αδερφάκι της σειράς και για την ακρίβεια έχουμε το καινούριο TV Box από τη Mikul, το KME 2 Plus. Τόσα χρόνια πρότεινα αν σας ενδιέφερε το 4K Netflix ή αν θέλατε 4K YouTube να πηγαίνατε στο Xiaomi Mi Box S. Ήταν από τα λίγα TV Box που είχαν επιστοποίηση 4K στο Netflix, κάτι που δεν υπήρχε σε πολλά κινέζικα TV Box παρόλο που είχαν πιο δυνατούς επεξεργαστές ή καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Αναγκαστικά έπρεπε να πάμε εκεί ή στη συνέχεια να πάμε σε κάτι πολύ πιο ακριβό, π.χ. κάποιο Nvidia Shield που εκεί πέρα και η τιμή τους ξέφευγε τελείως. Βέβαια, αυτό σήμερα έχει αλλάξει, μιας και στα χέρια μου κρατάω, πιστεύω, την αναβαθμισμένη έκδοση, την πιο τουμπανιάρικη έκδοση που θα μπορούσε να είναι και ο αντικαταστάτης. Αυτό λοιπόν είναι το καινούργιο TV Box από τη Mikul που πάμε να το τσεκάρουμε περιμετρικά και να δούμε τις βελτιώσεις που έχει σε σχέση με το Mi Box. Βασικά, ας τα τσεκάρουμε πλάι-πλάι. Θα ξεκινήσουμε από την πίσω πλευρά που έχουν και τα δύο TV Box. Και τι θα συναντήσουμε. Θα ξεκινήσω δεξιά από το Mikul και αυτό που βλέπουμε είναι μια οπτική ίνα για τον ήχο. Στη συνέχεια έχουμε μια 3,5 χιλιοστών υποδοχή AV. Εδώ θέλει κάποιο adapter για να στέλνει και εικόνα και ήχο. Στη συνέχεια έχουμε μια HDMI. Έχουμε μια ολόκληρη υποδοχή RJ45 για LAN, για να βάλουμε κάποιο καλώδιο δικτύου. Εγώ βλέπω μέσα έχει όλα τα πινάκια, που αυτό σημαίνει ότι είναι gigabit. Βέβαια στα τεχνικά χαρακτηριστικά γράφει ότι φτάνει μέχρι 100 Mbps. Okay. Και τέλος έχουμε μια υποδοχή για την τροφοδοσία. Από την άλλη, αυτό που βλέπουμε στο Mi Box είναι μια υποδοχή για τον ήχο, μια HDMI, μια USB 2 και τέλος μια υποδοχή για την τροφοδοσία. Και τώρα θα μου πείτε, Βασίλη, δεν βλέπω κάποια ουσιαστική βελτίωση, ίσα-ίσα λείπουν και USB. Χαχά, όχι. Κοιτάξτε τι σας έχω εδώ. Αν τα περιστρέψουμε και τα δύο, στην αριστερή πλευρά τώρα του Mikul, αυτό που θα βρούμε είναι μια USB 2, μια USB 3 και μια υποδοχή TransFlash που στην ουσία παίρνει microSD καρτούλα. Δηλαδή εδώ πάνω έχουμε τα πάντα, ό,τι χρειαζόμαστε από υποδοχές, είτε για δίκτυο, είτε για ήχο, είτε για να βάλουμε κάποιο φλασάκι, κάποιο air mouse, αλλά να μπορέσουμε να προσθέσουμε και κάποια κάρτα μνήμης, κάτι που στο Mi Box δεν είχαμε καμία τέτοια επιλογή. Οπότε εδώ πέρα με το KME 2 Plus έχουμε μια ξεκάθαρη αναβάθμιση σε θέμα υποδοχών για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς ακριβώς. Μπορούσαμε και στο Mi Box, αν θέλουμε να δώσουμε ένα 20 άρικο, να παίρναμε κάποιο έξτρα χαμπάκι που να έβγαζε δίκτυο και περισσότερες USB για να βάλουμε κάποιο φλασάκι ή να έχουμε καλό δίκτυο. Βέβαια, ανέβαινε το κόστος που θα τα πούμε και στη συνέχεια για το κόστος τι συμβαίνει εδώ πέρα. Τώρα, στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, στο εσωτερικό στο συγκεκριμένο εδώ πέρα TV Box θα βρούμε έναν τετραπύρνο επεξεργαστή στα 2 GHz, 2 GB RAM και 16 GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης, όπου και πάλι σε σύγκριση με το Mi Box S είναι τα διπλάσια GB. Πριν είχαμε 8 εδώ πέρα, τώρα πάμε στα 16. Δεν είναι κάποια ουσιαστική αναβάθμιση, αλλά στο Mi Box δεν μπορούσαμε να προσθέσουμε καν μία ταινία για να δούμε, γιατί δεν είχε χώρο. Εδώ πέρα έχουμε αυτή την επιλογή, σύν ότι μπορείτε να πάρετε πλέον μία κάρτα μνήμης 64 GB με ένα δεκάρικο, οπότε εκεί μέσα να χωρέσετε 10 ταινίες, ξέρω εγώ, και να είστε άνετοι να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Αυτό όμως που έχει το συγκεκριμένο προϊόν και με έχει ενθουσιάσει είναι ότι είναι επιστοποιημένο Netflix 4K, έχουμε Amazon Prime, έχουμε Disney Plus, έχουμε YouTube 4K, τα πάντα τρέχουν σε 4K χωρίς προβλήματα. Κάτι που σε άλλα κινέζικα TV Box δεν ίσχυε. Επίσης, μια ερώτηση που μπορεί να έχετε, και Cosmote TV μπορεί να τρέξει. Όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει, είχε κάποια προβλήματα η εφαρμογή. Βέβαια, τώρα έχει πάρει κάποιες αναβαθμίσεις και τρέχει και Cosmote TV, ή Aeon, ή Vodafone. Τέλος πάντων, όλες οι εφαρμογές τρέχουν εδώ μέσα κανονικότατα. Πάμε να το συνδέσουμε για να το δούμε και λίγο πιο κοντά. Βέβαια, πριν το συνδέσω, μέσα στη συσκευασία μας είχε αυτό εδώ το χειριστηριάκι. Βασικό είναι. Βέβαια, μου αρέσει που μου έχει και το Netflix και το Disney Plus κατευθείαν dedicated κουμπιά για να κάνουμε το χειρισμό μας. Ακόμα έχει ένα HDMI καλώδιο και τέλος έχει και το φορτιστή του 12V 1A. Μέχρι να ανάψει αυτό το σύνδεσμο, πάμε να δούμε και το δεύτερο προϊόν που έχω εδώ στα χέρια μου και είναι ένα TV Stick. Δηλαδή, είναι ένα πολύ μικρό TV Box. Πάλι από τη Mikul είναι και το συγκεκριμένο και για την ακρίβεια είναι το KD3.
Το καλό που έχει αυτό είναι το μέγεθος. Βλέπετε εδώ πέρα είναι σαν ένα μεγάλο στικάκι, βγάζει μια HDMI που μπαίνει κατευθείαν πάνω στην τηλεόραση, στην οθόνη μας και έχουμε ένα φορητό TV Box. Το μόνο που έχει από υποδοχές πάνω είναι αυτή εδώ η micro USB που τη χρειάζεται για τροφοδοσία. Βέβαια μπορούμε να συνδέσουμε κάποια USB, θα σας δείξω το αξεσουάρ στη συνέχεια. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τετραπύρινο επεξεργαστή 2GB RAM, αλλά έχουμε 8GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης, σύν ότι ο επεξεργαστής που υπάρχει εδώ μέσα είναι ένα βήμα πιο κάτω από το TV Box της Miku. Το καλό που έχει και η συγκεκριμένη εδώ πέρα συσκευή είναι ότι υποστηρίζει κανονικότατα 4K Netflix, Disney Plus και τα σχετικά που είπα και προηγουμένως και τρέχει απροβλημάτιστα. Παρόλο που έχει λίγο πιο αδύναμο επεξεργαστή, δεν συνάντησα κολλήματα. Μέσα στη συσκευασία τώρα τι μας είχε το ίδιο ακριβώς χειριστήριο όπως είδαμε και προηγουμένως, δεν έχει κάποια διαφορά. Μας έχει ένα micro USB καλωδιάκι, όπως επίσης μας έχει και ένα φορτιστή 5V στο 1A. Το καλό που έχει η συγκεκριμένη συσκευή είναι ότι μπορεί να τρέξει και από μία USB πάνω από την τηλεόρασή μας. Οπότε τον φορτιστή που έχει μέσα στη συσκευασία ίσως και να μην το χρειάζεται. Βασικά, εγώ σε δύο οθόνες που το έχω δοκιμάσει δεν είχα συνδέσει καθόλου το φορτιστή. Ακόμα μέσα στη συσκευασία μας έχει και ένα, έτσι, μια προέκταση στα 15 εκατοστά περίπου από HDMI σε HDMI. Αν δεν φτάνει λίγο, να μπορείτε να το κατεβάσετε πιο κάτω. Ένα αξεσουάρ που αξίζει σίγουρα να πάρετε με το συγκεκριμένο εδώ πέρα TV Stick είναι ένα καλωδιάκι που το πήρα κατευθείαν εγώ από τη Miku. Που τι δίνει τώρα? Βάζουμε από τη μία την micro USB, το συνδέουμε πάνω στο TV Box. Εδώ πέρα βάζουμε την τροφοδοσία μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που θα το συνδέσω και εγώ θα το βάλω σε μια USB που έχει πάνω η οθόνη. Συν ότι μας βιάζει και μια USB. Οπότε εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε είτε κάποιο air mouse είτε κάποιο φλασάκι για να έχουμε και έξτρα εσωτερικό χώρο αποθήκευσης. Το KM2 Plus έχει ανάψει και πάμε να τσεκάρουμε. Αυτό που τρέχει μέσα σαν λειτουργικό είναι το Android TV. Δεν είναι καθαρό Android, βέβαια μπορούμε να βάλουμε εφαρμογές, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς και να πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει η απλότητα που έχει το συγκεκριμένο λειτουργικό, ειδικότερα αν θέλεις να κάνεις κάποια πιο βασικά πράγματα. Εννοείται μπορείς να κάνεις και πιο προχωρημένα, π.χ. να στάσεις ένα κόντι ή να περάσεις ταινίες, ό,τι θέλεις, αυτά μπορείς να τα φτιάξεις. Αν όμως ένας χρήστης δεν θέλει να μπλέκει πολύ, το Android TV πιστεύω είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Αν έχετε τώρα μια τηλεόραση smart, αυτό το λειτουργικό κατά πάσα πιθανότητα θα τρέχει, όπως τρέχει και εδώ μέσα. Εγώ έχω σετάρει και το Disney Plus και το Netflix που μπορούμε να το ανοίξουμε. Και από ό,τι βλέπετε τώρα, αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν θα βάλω να παίξει κάτι, καταλαβαίνετε, copyright, αλλά έχω κανονικότατα το ποντίκι μου. Στην ουσία, έχω συνδέσει εδώ πέρα ένα πληκτρολόγιο, όπως επίσης έχω και το ποντίκι μου, μιας και έχω αβέρτα USB, μπορώ να παίξω ό,τι μπαλίτσα θέλω. Οπότε έρχεστε, βάζετε 4K Netflix, δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορούμε για παράδειγμα να τρέξουμε κανονικότατα και Disney Plus. Γενικότερα το Android TV δουλεύει καλά. Το συγκεκριμένο TV Box δουλεύει χωρίς να έχω κολλήματα. Μέχρι στιγμής όσες δοκιμές έχω κάνει δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε τρέχουν όλα ομαλάτωτα. Πάμε να βάλουμε όμως και κάτι σε 4K, να δούμε έτσι λίγο YouTube. Εδώ πέρα δεν θα έχουμε copyrights. Άνοιξα λοιπόν ένα βίντεο 4K, πάμε να το τσεκάρουμε και λίγο εδώ. Πάμε στο γρανοζάκι να δούμε τι συμβαίνει. Ποιότητα βλέπετε αυτόματο, έχει πάει σε 2160p, οπότε έχουμε 4K. Βέβαια μπορούμε να το τσεκάρουμε εδώ πέρα, την έχω βάλει, να βάλουμε και λίγο στατιστικά για σπασίκλες. Και από ό,τι βλέπουμε το βίντεο τρέχει κανονικότητα σε 4K χωρίς να έχουμε κολλήματα. Για παράδειγμα μπορούμε να το προχωρήσουμε έτσι και πιο μπροστά για να το δούμε κι εμείς. Βέβαια παίζει ρόλο και το ίντερνετ που έχετε έτσι για 4K. Το καλό που έχει το συγκεκριμένο TV Box είναι ότι έχει και 2,4 GHz αλλά και 5 GHz για το ίντερνετ, οπότε δεν θα έχετε προβλήματα εκεί πέρα. Πάμε πίσω να σας δείξω και ένα speed test για να καταλάβετε λίγο τι συμβαίνει. Ας ανοίξουμε εδώ πέρα ίντερνετ speed test και να δούμε. Εγώ αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου έχω κατοστάρα σύνδεση και είμαι μέσω WiFi, από ό,τι βλέπετε δεν έχω κάποιο καλώδιο και πάμε να τσεκάρουμε. Έχω συνδέσει στα 5 GHz που έχουν τη μεγαλύτερη ταχύτητα, στα 2,4 δεν θα έχετε αυτές τις ταχύτητες και για να δούμε εδώ πέρα πώς θα πηγαίνει. 7,9 ms, κάτι πολύ θετικό και από ό,τι βλέπουμε τώρα το συγκεκριμένο τεστ έφτασε τα 100 Mbps χωρίς προβλήματα, οπότε σημαίνει ότι και το WiFi μέσα που έχουν το module δουλεύει κανονικότατα και απροβλημάτιστα. Το ίδιο βλέπουμε εδώ και στο upload, οπότε είμαστε μια χαρά και από θέμα ίντερνετ. Πάμε πίσω και να τσεκάρουμε λίγο τι συμβαίνει με το λειτουργικό με τη συγκεκριμένη συσκευή. Αν κατέβουμε πιο κάτω, αυτό που θα δούμε είναι ότι τρέχει σε Android 11. Αυτή τη στιγμή δεν μου έχει πάρει εμένα κάποιο update μέχρι στιγμής που το έχω αυτές τις 2-3 εβδομάδες, μπορεί και λίγο παραπάνω στα χέρια μου. Γενικότερα από θέμα λειτουργικού, από θέμα πώς ανταποκρίνεται το συγκεκριμένο TV Box και από τις υποδοχές που έχει, σίγουρα πιστεύω είναι μια καλή επιλογή.
Σε σύγκριση τώρα τιμής που έχουμε με το Mi Box S είναι τα διπλάσια χρήματα. Το Mi Box S θα το βρούμε γύρω στο 50 αυτή την περίοδο, ενώ το K Mi 2 Plus παίζει γύρω στο 100. Βέβαια, αν σας ενδιαφέρει μόνο το 4K Netflix και τίποτα άλλο και το YouTube, πάτε στο Mi Box. Αν θέλετε όμως τις παραπάνω υποδοχές, τον παραπάνω χώρο αποθήκευσης, το να μπορείτε να κάνετε το οτιδήποτε θέλετε εσείς χωρίς να χρειαστείτε κάποιο hub. Για παράδειγμα, στο Mi Box, αν θέλετε να βάλετε δίκτυο ή αν θέλετε να βάλετε κάποιο φλασάκι έξτρα και να έχετε και το Air Mouse, θα πρέπει να βάλετε κάποιο hub και δεν μπαίνουν όλα τα hub εδώ πάνω. Θα πρέπει να δώσετε δηλαδή κανένα 20 για να είστε σίγουροι ότι θα δουλεύει σωστά. Οπότε πάμε αμέσως στα 70 ευρώ. Αν θέλετε λοιπόν τα όλα παραπάνω, εγώ πιστεύω τα 100 ευρώ είναι μια λογική τιμή. Για τον απλό χρήστη δεν νομίζω ότι αξίζει, αλλά για τον πιο advanced σίγουρα πρέπει να ρίξει μια ματιά. Πάμε τώρα να συνδέσουμε και το μικρό της υπόθεσης. Αυτό που θα κάνω είναι θα βάλω και την προέκταση που έχει εδώ πέρα για να φαίνεται λίγο πιο κάτω από την οθόνη. Και αυτό που επίσης θα κάνω είναι θα βάλω εδώ την micro USB που έχει, σύν ότι στη USB που έχουμε εδώ πέρα, έχω ένα Air Mouse, οπότε θα έρθω να το συνδέσω και αυτό. Το KD3 άνοιξε, αυτό ήταν, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Τώρα τροφοδοτείται από USB που έχει συγκεκριμένη οθόνη, οπότε σε τι βολεύει το συγκεκριμένο stick. Αν είστε τύποι που γυρνάτε, κάνετε ταξιδάκια και θέλετε να έχετε μαζί σας το Netflix σας, θέλετε να έχετε το Disney Plus και όλα τα σχετικά και να τρέχουν σε 4K, π.χ. αν πηγαίνετε σε κάποιο ξενοδοχείο. Ναι, μεν τώρα λίγο πολύ όλοι έχουν κάποιες smart τηλεοράσεις, είναι λίγο σάπιες αυτές που βάζουν στα ξενοδοχεία. Οπότε τι μπορείτε να κάνετε, να έχετε το στικάκι σε μία τσέπη πρακτικά μαζί σας, δεν χρειάζεται και περισσότερο χώρο, το κουμπώνετε σε οποιαδήποτε τηλεόραση να είστε και έχετε τους λογαριασμούς σας και σίγουρα ξέρετε ότι θα τρέχετε και σε 4K. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Ή γενικότερα, αν δεν έχετε χώρο στο σαλόνι κτλ., ένα τέτοιο στικάκι ίσως να βολέψει. Αυτό που θα δούμε εδώ μέσα τώρα, έχω κανονικότατα και το Air Mouse, από ό,τι βλέπετε το χειρίζομαι. Το λειτουργικό που τρέχει εδώ πέρα είναι Google TV. Δεν είναι το Android TV, είναι λίγο πιο απλουστευμένα τα πράγματα και δεν έχουν τόσο παραμετροποίηση που έχει το Android TV. Είναι ένα βήμα πιο κάτω δηλαδή. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τρέχει απροβλημάτιστα, χωρίς να έχουμε θέματα. Και το πρώτο που θα πάω να τσεκάρω εδώ πέρα είναι και το Ιντερνετ. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και 2,4 και 5 GHz. Που δεν το περίμενα για το μέγεθος που έχει. Λέω θα το αφήσουν μόνο στα 2,4. Βέβαια το πήγανε ένα βήμα παραπάνω και είναι σίγουρα κάτι πολύ θετικό. Παρότι δεν έχουμε κάποια υποδοχή Ethernet για να συνδέσουμε καλώδιο, το WiFi δουλεύει απροβλημάτιστα. Δεν νομίζω δηλαδή να έχετε κάποιο πρόβλημα. Βλέπετε ότι τη γραμμή μου την τερματίζει κανονικότητα και αυτό εδώ. Παίζει ρόλο και το modem που έχω. Δεν έχω του παρόχου το Σάπιο. Έχω ένα Fridge Box που σίγουρα το WiFi του είναι όχι απλά καλύτερο, είναι έτυφο καλύτερο σε σχέση με αυτό που δίνουν οι πάροχοι. Βλέπουμε ότι και το συγκεκριμένο έχει κανονικότητα Android 11. Έχει λίγο πιο παλιό service pack. Ελπίζω να πάρει κάποια αναβάθμιση. Αυτή την περίοδο που το έχω εγώ στα χέρια μου, δεν έχει πάρει κάποια αναβάθμιση. Λογικά θα έχει υποστήριξη, γιατί η Miku δεν είναι κάποια μικρή εταιρεία, οπότε δεν το φοβάμαι και τόσο πολύ. Όλο και κάποιο update θα έρθει. Τα υπόλοιπα τώρα έχουμε εδώ κανονικότατα Netflix 4K, όπως είχαμε και προηγουμένως. Και πάμε να βάλουμε να τρέξει κάτι σε 4K σε YouTube που δεν θα έχουμε copyrights. Έβαλα το ίδιο βίντεο που είχα και προηγουμένως. Εδώ βλέπετε ότι το έχω βάλει σε 4K κανονικότατα. Και από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, 4K κανονικά 65 FPS, όπως έχω ανεβάσει και εγώ το βίντεο. Δεν τροπάρει frames και δουλεύει απροβλημάτιστα. Πάμε να το πάμε και λίγο έτσι πιο μπροστά για να δούμε ότι δεν κολλάει. Να το πάμε σε ένα σημείο που δεν το έχει φορτώσει. Περιμένουμε λίγο το ίντερνετ και βλέπετε ξεκόλλησε και δουλεύει κανονικότατα. Αν θέλετε λοιπόν 4K χωρίς προβλήματα, χωρίς να έχετε να συνδέσετε πράγματα κτλ., θέλετε δηλαδή out of the box το συνδέω δουλεύω, η συγκεκριμένη επιλογή και λόγω μεγέθους σίγουρα αξίζει να ρίξετε μια ματιά. Δεν ζεσταίνεται πολύ, το έχω αφήσει αρκετές ώρες. Μπορείτε να το τροφοδοτήσετε και από την τηλεόρασή σας χωρίς να έχετε έξτρα καλώδια, οπότε αυτό είναι κάτι θετικό. Αν από την άλλη θέλετε το πιο τουμπανιάρικο της υπόθεσης που να έχει πάνω πολλές υποδοχές για να μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, πληκτρολόγια, ποντίκια, κάρτες μνήμης, να έχετε το Ethernet σε περίπτωση που έχετε κάποιο NAS για να τραβάτε ταινίες κατευθείαν, να έχετε υποδοχή για το ηχοσύστημά σας, να έχετε την HDMI σας, να έχετε τα πάντα, σίγουρα το KMI 2 Plus. Είναι ένα TV Box που πρέπει να του ρίξετε μια ματιά. Οπότε αυτά ήταν τα δύο TV Box, βασικά ένα TV Box και ένα TV Stick για την ακρίβεια, και χαίρομαι που πλέον έχουμε κάποια εναλλακτική με πιστοποίηση 4K Netflix, Disney και όλα τα σχετικά. Κάτι που για να το είχαμε στο παρελθόν έπρεπε να δώσουμε πολλά χρήματα παραπάνω. Συν ότι υπάρχει και έξτρα ανταγωνισμός. Και μιας μιλάμε για ένα καινούριο προϊόν, ναι μεν τώρα παίζει γύρω στο 100, όπως θα δείτε στο link κάτω στην περιγραφή, θα πέσει η τιμή του, λίγο διάστημα να περάσει και σίγουρα θα δούμε μια γενναία έκπτωση. Επίσης αυτό που θα βρείτε εκεί από κάτω είναι δικά μου social media, κουμπί συμμετοχής και θα ήθελα να μου αφήσετε και ένα σχόλιο. Θα πηγαίνατε στο συγκεκριμένο TV Box ή θα θέλατε κάτι πιο μικρό όπως το TV Stick που είναι και φορητό. Θέλω να δω τι πιστεύετε και εσείς. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα, να περνάτε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!